Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος, επανέλαβε η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, αναφερόμενη στο ελληνικό ζήτημα. Όπως είπε, η βούληση πρέπει να προέρχεται από όλους, γι' αυτό πρόσθεση είναι σημαντικό να συνεχίζουμε να μιλάμε μεταξύ μας. Από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ως την 3η 7 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλλονται τα μηχανογραφικά δελτία, όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του, με την οποία ενημερώνει τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων για τη σχετική διαδικασία. Τη διαβεβαίωσε ότι ακόμα και αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος του μήνα, οι συντάξεις θα καταβληθούν κανονικά, έδωσε ο νέος διοικητής του ΙΚΑ Γιάννης Θεωνάς. Σε ό,τι αφορά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές σημειώσεις στις συντάξεις, δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή προέχει η πληρωμή των συντάξεων στο τέλος του μήνα. Ελέγχους πραγματοποιούν συνεργεία της εταιρείας παροχής αερίου Θεσσαλονίκη σχετικά με τις καταγγελίες που δέχτηκαν από κατοίκους για έντονη δυσοσμία σε περιοχές του κέντρου, καθώς εξέφρασαν φόβους για διαρροή αερίου.